να βλέπω ο κόσμος που νομίζω ότι είμαστε στα μαχαίρια, πόσο αγαπημένοι ήμασταν. Άμα μου το στείλεις, Βασιλεύ, το βίντεο στο κάπως θα το βρω, θα το ανεβάσω για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος πώς ήμασταν. Πες γεια στην Εφέλη. Γεια σου, Εφέλη, με πολύ αγάπη. Γεια σου, Ελπίδα. Γεια σου, Ναζίρα, με πάρα πολύ αγάπη. Τα βλέπω όσο μπορώ εδώ. Σε όλα τα fanpage που βλέπω που είναι άπειρα. Πόσα fanpage είναι που με έχουν στηρίξει, παιδιά, δεν το πιστεύω. Μέχρι που έμαθα ότι κάναν Τούρκοι fanpages και στέλνανε κόσμο να ψηφίσει σε Έλληνες δικούς του. Δηλαδή, τι να σας πω, τόση αγάπη δεν μπορώ να τη διανοηθώ. Ειλικρινά, νιώθω νικητής φοβερός. Δεν σας το κρύβω, δεν καταλαβαίνετε πόσο χαρούμενος είμαι. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω, είναι πάρα πολλά που πρέπει να σας πω. Εγώ, να ξέρετε, για να καταλάβετε λίγο την ψυχολογία, όταν σε ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο, δεν ήξερα σε τι φάση είμαι, αν είμαι αγαπητός έξω, αν... Δηλαδή, εγώ, για να καταλάβετε στο τέλος, πίστευα ότι έχω απογοητεύσει πολύ κόσμο, δηλαδή πίστευα ότι θα βγω και μέχρι και οι δικοί μου άνθρωποι, ας πούμε, θα είναι σε φάση «γιατί ρε Λιάκο», δηλαδή δεν είχα καταλάβει τι αγάπη υπάρχει. Δηλαδή, άμα ήξερα όλο αυτό το support, δεν θα... Πιστεύω θα είχα πολύ καλύτερη ψυχολογία τις τελευταίες μέρες. Γιατί τις τελευταίες μέρες έπεσα. Επειδή έφευγε ένας από τους φίλους μου, στο τέλος άδειαζε η παραλία. Και πέρα από όλο αυτό, ένιωθα ότι τελειώνει. Που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο τρόπος ζωής και ήθελα να μείνω. Πες μας για τον Τάφη. Θα σας πω αμέσως για τον Τάφη. Ένιωθα ότι τελειώνει και με έπιανε μια έτσι μικρή νοσταλγία. Ότι όλο αυτό τελειώνει και όλο αυτό ήταν ένα όνειρο κλπ. Οπότε μου βγήκε έτσι ένα συνέστημα έτσι λίγο νοσταλγικό. Και με τον συνδυασμό του ότι. Δεν είχα και επικοινωνία. Ξέρω θα πάω να δω τους δικούς μου, αλλά δεν περνάγαν οι μέρες στο τέλος και ήταν λίγο και το στρες, οι αγώνες, όλο αυτό. Μου βγήκε λίγο έτσι στενοχώρια, αλλά μία ώρα τη μέρα ήμουν στενοχωρημένος, τις άλλες 23 ήμουν τέλεια. Τι να σας πω. Είμαι από το Ζευγολατιό και η Ηλίας, λοιπόν, το Ζευγολατιό και ο Νίκος μου έχει στείλει τρομερή στήριξη. Ο Νίκος είναι ένα από τα πιο αληθινά παιδιά. Τι να σας πω, δηλαδή πραγματικά σας το λέω. Τόσο αυθόρμητος και τόσο αληθινός δεν υπάρχει, ειλικρινά. Κάποιες φορές, ειδικά στην αρχή, του έλεγα και εσύ, ρε φίλε, είσαι τόσο αυθόρμητος που κάποιες φορές δεν φιλτράρεις. Δηλαδή, μπορεί να αρχίσεις να φωνάζεις επειδή ξαντήσεις. Αυτό, αλλά ήταν τέρμα αληθινός. Τόσο αληθινός, δηλαδή από τους πιο αληθινούς παίχτες του Survivor. Με τους Αμίγκος είμαστε τέλεια, μιλάμε με όλους. Με όλους μιλάω, παιδιά. Με τον Τριαντάφυλλο που με ρωτήσετε, μιλάω. Ο Τριαντάφυλλος είναι ένα μικρό μωρό, κανονικά. Δηλαδή, πήγα στη γυναίκα, στην πεθερά του, του λέω στη ηρωίδα. Τι να σας πω, είστε ηρωίδα. Είναι καλό, πάρα πολύ καλή καρδιά. Απλά είναι μωρό. Τι να σας πω, δηλαδή τη μία ώρα μπορεί να σε εκθιάσει Spider-Man, μου αδερφέ μου, την άλλη ώρα να του ζαντίζει να του λέει «Έλα, θα τα πούμε στον τάκο». Αυτά είναι ένα μικρό μωρό, έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλους. Τι να σας πω. Ναι, βλέπω εδώ πέρα πράγματα. Ο Τζέιμς είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, δηλαδή τι να σας πω, και αυτός είχε στρατηγική, αλλά δεν κακό, έτσι. Απλά κάποιοι παίχτες, δηλαδή ο παπάς είχε στρατηγική, το λέει ξεκάθαρα, ο Τζέιμς είχε στρατηγική, δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι κακός άνθρωπος, είναι reality. Κάποιοι μπήκανε σαν χήμα, δηλαδή εγώ μπήκα, δεν ξέρω αν ήμουν άνθρωπος για reality. Θα το ξανά έκανα αν με ρωτάτε, αλλά δεν ξέρω αν ήμουν, δεν ήμουν υποψιασμένος του τι παίζει. Πραγματικά σας το λέω. Δεν ξέρω αν αυτό μου κάνει καλό ή κακό, αλλά νομίζω ότι εν τέλει αυτή η εμπειρία μου έχει μείνει. Εννοείται πως θα το ξανά έκανα. Αλλά τώρα, μα ξαναπήγαινα, θα ήξερα ένα-δύο πράγματα. Πώς τα βγάζουν έξω, που βλέπω εδώ πέρα. Τι να σας πω, δεν πήγαινε το μυαλό μου καθόλου. Βρε Ηλία, πες μες καλησπέρα στο γιο μου, σε λατρεία Βαγγελάρα. Βαγγελάρα μου, καλησπέρα. Τι να σας πω, παιδιά, μακάρι να τα βλέπω, να τα απαντάω όλα. Τι άλλο θέλω να σας πω για τους Τούρκους παίχτες, επειδή μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα Τούρκοι. For the Turkish people out there, κριντζάρω λίγο που μιλάω γλυκά, αλλά δεν πειράζει. I want to send you all my love and I can't believe the support that I get from you guys. Aisha and Poiraz are the, and of course Dora, of course, and Alena, okay, every people, all people, all Turkish people, Ismail, Badouan, we have such an amazing relationship with everyone, but the two guys that I got closer are Poiraz and Aisha. Poiraz is something like a brother to me there.